ένα χρονικό του πώς φτάσαμε στη σύλληψη του 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη, προσέξτε, στο σπίτι της συντρόφου του, λίγα μέτρα μακριά από το δικό του. Εκεί τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί και μάλιστα ο πατέρας του, μιλώντας στον Sky, περιέγραψε τα γεγονότα. Όπως όλα δείχνουν, ο δράστης είχε εκμυστηρευτεί σε άλλους οπαδούς αμέσως μόλις επέστρεψε στην κερκίδα ότι είχε τραυματίσει τον αστυνομικό. Το κουβάρι της επίθεσης στον 31 ετών αστυνομικό άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της Παρασκευής. Μια πληροφορία που έφτασε στο τμήμα ανθρωποκτονιών έδειξε το δράστη της δολοφονικής επίθεσης και οδήγησε στη σύλληψη του 18χρονου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα, με τους άνδρες ελληνικής αστυνομίας να παρακολουθούν κάθε του βήμα και να το συλλαμβάνουν στο σπίτι της φίλης του. Έφυγε από το σπίτι, είχαμε γενέθλια της εικόνας μου εχθές, πήγε στην κοπελιά του και τον συλλάβανε. Τώρα λέει ότι ομολόγησε. Ποιος ξέρει τώρα. Εγώ δεν ήμουν, δεν ξέρω τίποτα. Ούτε το έχω δει εγώ το παιδί καθόλου. Το σπίτι της βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από το δικό του. Οι άνδρες της αστυνομίας έκαναν έφοδο και πήραν και τα προσωπικά του αντικείμενα. Ήρθαν και πήραν τα ρούχα του. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για τα ρούχα που φορούσε την Πέμπτη το βράδυ, όταν και έγινε η επίθεση. Τα οποία ωστόσο έπλυνε για να λιωθούν τα στοιχεία. Μιλώντας στον Sky, ο πατέρας του 18χρονου ζητά να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση. Να γίνει καλά ο αστυνόμος, κυρία μου. Ο αστυνόμος να γίνει και αν έχει κάνει ο γιος μου να πληρώσει. Αν το έχει κάνει ο γιος μου να πληρώσει. Mm. Αν το έχει κάνει. Αλλά αυτό, παιδί, δεν είναι τέτοιο. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Βγάζουν ότι είναι οργανωμένος. Πού ήταν οργανωμένος? Πού τον είδαν αυτοί ότι είναι οργανωμένος? Κάποιος τον παράσυρε εκείνη τη μέρα και έγινε. Ήταν και ο μικρός μου εκεί. Και οι δύο. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο 18χρονος μετά την επίθεση επέστρεψε στις κερκίδες του γηπέδου και περιέγραφε στους υπόλοιπους χούλιγκανς την επίθεση στον άνδρα το Ματ. Χαμός έγινε έξω, την πέσαμε στους μπάτσους. Εγώ πέτυχα έναν. Ο 18χρονος, καθομολογία δράστη, εξήγησε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πως στελέχη αλητείας και προστιχιάς τους κατεύθυναν στο να βγουν να κάνουν επιθέσεις αστυνομικούς με μόνο στόχο αυτό. Να γίνει δολοφονική επίθεση κατά αστυνομικών. Μετά τις δηλώσεις του καθομολογίου δράστη, η αστυνομία κινήθηκε, αμέσως πήγε στο σπίτι του, αμέσως συνέλεξε όλα τα στοιχεία. Ένας οργανωμένος οπαδός έδειξε στην αστυνομία ως δράστη της επίθεσης των 18χρονων, που τελικά ομολόγησε. Να ξεχάσουμε την ιδιότητα του αστυνομικού, να μιλήσουμε για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος εργαζόταν εκείνη τη στιγμή, χωρίς να προκαλέσει κανέναν, βρίσκεται σε αυτή τη θέση να παλεύει για τη ζωή του. Οπότε καλύτερα να μιλήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτούς τους χώρους μόνο και μόνο για να δολοφονήσουν. Σύμφωνα με την οικογένεια, ο 18χρονος δεν ήταν οργανωμένος οπαδός και μαζί του είχε και το μικρότερο αδερφό του. Τώρα εδώ είναι το παιδί το μικρό. Εδώ είναι. Τι τώρα λέει είναι 18, εκείνο. Είναι 16. Ό,τι είδαν, ό,τι βγήκαν έξω και τώρα τι και πώς, πού να ξέρω. Δεν είναι, είχε κόσμο εκεί, τι να ξέρει. Αν το έριξε ο Νίκος, αν το έριξε ο Πέτρος, αν το έριξε ο Παύλος, δεν ξέρει. Πηγαίνα και εγώ και η γυναίκα μου, έχουμε πάει και το παιδί και τα παιδιά πηγαίναμε. Πηγαίναμε καμιά φορά, πηγαίναμε στην μπάλα, εμείς δεν πηγαίναμε στο βόλι. Ήλαν προχθές να πάνε στο βόλι. Πού να ξέραμε. Ο πατέρας του 18χρονου επιχείρησε να τον επισκεφτεί στη Γαδά, όμως οι αστυνομικοί δεν του επέτρεψαν την είσοδο.